Η κυρία Μάγκη Δούση, υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δούση. Συνεργάτηδα του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως. Λοιπόν, και στην περίοδο της διακυβέρνησης. Στην πολιτική γραμματεία είστε τώρα. Είναι και στην πολιτική γραμματεία κλπ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης είναι ψηφοδέλτιο επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Λοιπόν, εκλόγιμη θέση. Βεβαίως. Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αντιμετώπισης Φτώχειας. Καλημέρα σας. Καλή... Είναι από τα ονόματα που ανακοινωθήκαν προχθές. Προχθές, μπράβο. Βεβαίως. Λοιπόν, και ο κύριος Απόστολος Πανάς, υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ στη Χαλκιδική, για να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Πανά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Χαλκιδική πάνω, απευθείαν να χαιρετάμε, βέβαια, κόσμο. Δεν μας έρθετε εδώ πέρα. Είναι σε εκλογική περιφέρεια. Λοιπόν, λοιπόν, στην εκλογική περιφέρεια. Ωραία. Εδώ η κυρία Δούση είναι στην εντοπιότητα. Είναι, η κυρία Δούση κάνει εκλογική εκστρατεία τώρα εδώ. Ανατολική Αττική, εδώ δίπλα. Στην καφετέρια. Ο κύριος Σταμάτης είναι επικρατής. Ο καθένας στο πόστο του. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Σταμάτης δεν έχει ανάγκη τώρα από Σταυρό. Κατάλαβε. Για το κόμμα παλεύει. Σωστά. Να ρωτήσω. Υπήρξε μία αποστροφή ενός υποψήφιου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καουκή, περί της δυνατότητας να πάρει το κυβερνών κόμμα, αν και εφόσον στις δεύτερες εκλογές φτάσει στα όρια της αυτοδυναμίας, να πάρει ένα-δύο βουλευτές. Ναι, νομίζω. Δημιούργησε αυτό... μία αναταραχή, είναι η αλήθεια, κύριε Σταμάτη, γενικότερα. Αυτό διαψεύστηκε από τον κύριο Ρωμανού, τον διευθυντή τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Εμείς πάμε για την αυτοδυναμία, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, γιατί πιστεύουμε ότι είναι η μοναδική λύση για τη χώρα. Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας πω και καλό μήνα και καλή εργατική πρωτομαγιά. Και να πω κάτι, επειδή είδαμε λίγο την Κωνσταντινούπολη, να σας πω ότι είχα πάει πρόσφατα. Οι εργασίες στο γυροκομείο που κάει και πάνε πολύ καλά και οι άνθρωποι θα επανέλθουν. Στο γυροκομείο. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, και επιτρέψτε μου έναν προσωπικό τόνο. Ξέρετε, εγώ μπήκα γενικότερα μικρό παιδί στην πολιτική λόγω της Κύπρου. Και ήμουνα στο ίδιο σχολείο με τον Άλεξ Τσίπρα. Στον Πολυκλαδικό. Επειδή προχθές έκανε μια αποστροφή του λόγου του σε μια συνέντευξη που διάβασε κάτι και το είπε λίγο χατρολόγο. Συμμαθητές ήσασταν? Ναι, ήμασταν σε άλλες τάξεις. Σε άλλες τάξεις, ναι. Είπε για naturalize Έλληνες, επικαλώμενος τον κύριο Στυλιανίδη, που διάβασε κάπου. Ναι. Δεν υπάρχουν naturalize Έλληνες. Ο Γιάννος Κρανιδιώτης δεν ήταν naturalize. Ο Στέλιος Κυριακίδης, αυτός που κέρδισε το μαραθώνιο του 46 στη Βοστόνη και με τα χρήματα που μάζεψε τάισε τους πεινασμένους Έλληνες, δεν ήταν naturalize. Και στεναχωριέμαι γιατί στο ίδιο σχολείο που ήμασταν, μέσα στο Πολυκλαδικό, υπάρχει το άγαλμα του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Και όποιος έχει πάει στα φυλακισμένα μνήματα στην Κύπρο, ναι, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν naturalize Έλληνες, υπάρχουν Ελληνοκύπριοι, Ελλαδίτες και Κύπριοι. Και νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να το πω λόγω ότι εγώ ξεκίνησα τη διαδικασία της πολιτικής μου μέσα από το Κυπριακό. Ελάτε, κυρία Δώση. Λοιπόν, αρχικά να σχολιάσω την τελευταία τοποθέτηση σχετικά με τη φράση αυτή που χρησιμοποίησε, τη λέξη αυτή, το χαρακτηρισμό ο κύριος Τσίπρας. Όσον αφορά τον κύριο Στυλιανίδη, να θυμίσω απλά ότι ήταν υπουργός ο οποίος δεν είχε δικαίωμα υπογραφής. Είχαμε ορίσει έναν υπουργό σε ένα πόστο πολύ κομβικό και μάλιστα μετά τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και ο ίδιος ο υπουργός δεν είχε δικαίωμα υπογραφής. Ο χαρακτηρισμός αυτός αφορούσε το συγκεκριμένο το συμβάν. Όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Καούνη, μάλλον εξηγούν με σαφήνεια τη φράση του Μητσοτάκη κάποτε, πρόσφατα δεν ήταν κάποτε, θέλουμε βουλευτές ενός κόμματος αλλά άλλου χρώματος. Δεν είναι δηλαδή ένα στέλεχος... Διακυβέρνηση, όχι ναι, ενός κόμματος. Ενός κόμματος, όχι ενός χρώματος. Όχι ενός χρώματος. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, στα πλαίσια γενικότερα της διεύρυνσης που έχει κάνει και κάνει. Ότι έχει τους μισούς που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, Πασόκη. Και στο Μαξιμό. Προέρχεται και από άλλους χώρους. Yeah. Αυτό εννοούσε. Όχι ότι θα παίρνει βουλευτές προς Θεού. Απλά οι συμπτώσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή και οι πρακτικές. Και τα καλέσματα είναι πολλές. Τώρα, εσείς αλήθεια, γιατί ο κύριος Τσίπρας υιοθέτησε αυτό που είπε ο Βελόπουλος ότι πήγε η Νέα Δημοκρατία να του πάει τρεις βουλευτές? Πού το ξέρετε τώρα, γιατί το. Δεν το υιοθέτησε. Στη συνέντευξη που είπε ότι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, κάπως. Παρέθεσε κάποιες συμπτώσεις, ναι, όπως αυτή η δήλωση του κυρίου Καούκη που ήρθε μετά τις καταγγελίες του κυρίου Βελόπουλου, που ήρθε πριν ναι, είχαμε αυτή τη φράση που σας είπα του κυρίου Μητσοτάκη. Απλά σκιαγραφούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό τοπίο, μια συγκεκριμένη διάθεση. Τη βουλημία της κυβέρνησης
να είναι στην εξουσία για τα 4 ή όσο μπορεί χρόνια, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Πάντως, δεν σας πολύ βγαίνει η προοδευτική κυβέρνηση, δεν σας πολύ βγαίνει από άποψη αποδοχής των υπολείπων, ρε παιδί μου. Δεν φαίνεται να βγαίνει τώρα. Μπορεί να αλλάξει μετά, λέτε, αλλά προς τον παρόν. Κύριε Καμπουράκη, ο καθένας δικαιούται να περιχαρακώσει, ας πούμε, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και να έχει ένα αφήγημα. Όμως από αυτά που λέμε προεκλογικά, τη διάθεση δηλαδή που εκδηλώνουν προεκλογικά, από την οποία δεν αμφισβητώ ότι τα κόμματα, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, έχει τη διάθεση να παίξει του ρυθμιστή και μάλιστα τώρα στην πρόθεσή του είναι να απορρίψει τον κύριο Μητσοτάκη, να απορρίψει και τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό και να απευθυνθεί στο 20-30% των Ελλήνων που θεωρούν σε αυτή την περίφημη ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό, στο κανένας. Είναι σεβαστό το αφήγημα, ωραία. Ωστόσο, από αυτό μέχρι την ημέρα, μέχρι τις 22 Μάη, θα έχουμε εκλογές. Υπάρχει ένα κομβικό γεγονός και αυτό είναι η βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι μου επιτρέπετε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ πιο ξεκάθαρα. Είναι και ο κύριος Πανάς, όμως. Ναι. Νομίζω είναι λίγο πολύ πιο ξεκάθαρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές, το μόνο κόμμα το οποίο έχει και κοστολογημένο και σε διάρκεια τετραετίας, όχι τις επόμενες 10-20 μέρες, κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι αυτό. Κοστολογημένο πρόγραμμα εννοείται. Το πρόγραμμα για τις επόμενες διακυβέρνησεις. Κοστολογημένο πρόγραμμα. Να μου επιτρέψει. Ναι, κύριε Πανά. Όταν παρουσιάζει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στο βάθος τετραετίας, κοστολογημένο, αντιλαμβάνεστε όχι μόνο ότι είναι πιο αξιόπιστο, είναι δουλεμένο. Ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη, και συγγνώμη, κύριε Πανά. Πολλές φορές νιώθω, ότι 4 χρόνια στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκατσε να δουλέψει. Αυτό είναι δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Μην τα λες τώρα στη Μάγκη. Παρακαλώ. Μην τα λες στη Μάγκη. 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο κάνει το πρόγραμμά μας. 10 δις, 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, 10 δις. Το γενικό λογιστήριο το έχει βγάλει γύρω στα 40 και με τα νέα μέτρα που. Γιατί είχαμε βγάλει στα 40 ή 160. Κύριε Πάνα, σας αφορά εσάς η αποστροφή του κύριου Καούκη, θεωρείτε? Ως κόμμα. Κοιτάξτε, εμείς σαν κόμμα έχουμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, και έχουμε καταθέσει κοστολογημένη πολιτική και προγραμματική πρόταση. Και από την άλλη έχουμε καταθέσει τα βήματα που αφορούν το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα σαν παράταξη την επόμενη μέρα των εκλογών σε οποιοδήποτε πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο. Τώρα, ο κύριος Καούκης είπε κάτι πολύ διαφοροποιημένο. Από εκεί και πέρα εμείς σαν παράταξη έχουμε μια απίστευτη σιγουριά και για την κοινοβουλευτική μας ομάδα και για την παράταξή μας. Θα πρέπει να βάλουμε μεγάλα ερωτηματικά στον κύριο Καούκη και στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας το τι εννοεί. Ναι. Το θέμα μας είναι όμως ότι εδώ και ένα χρονικό διάστημα, αντί να μιλήσουμε για τα πολιτικά προγράμματα, βλέπουμε ότι η ρητορική εξαντλείται σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή πώς θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να φτάσει σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και πώς θα υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αφορά και σένα, Αποστόλη μου. Σε αφορά και σένα. Όταν σου λέει η κυρία Δούση από εδώ, άστον να λέει τώρα, ρε παιδί. Μετά τις εκλογές θα πει άλλα. Ναι, εκεί λοιπόν ήθελα να καταλέξω. Ότι εμείς δεν έχουμε άλλα λέμε πριν και άλλα θα πούμε μετά. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε πλαίσιο. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει από κανέναν. Πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει σχέση και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς γνωρίζετε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κυβερνήσεων ευρωπαϊκά γίνεται σε επίπεδο συνεργασίας και εκεί δεν γίνεται γενικά και αόριστα. Την Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, κύριε Πάνα, το οποίο το θέσει υπόψη των κομμάτων για τα οποία ο ίδιος το βάζει ως βάση προοδευτικής διακυβέρνησης. Εκεί θα προσέλθετε σε ένα διάλογο προεκλογικό εσείς, σε αυτή την περίπτωση. Γιατί έτσι καλέσετε διάλογο. Όχι, αλλά φαντάζομαι να το θέσει δημόσια. Επιτρέψτε μου, εμείς έχουμε καταθέσει εδώ και ένα χρόνο το δικό μας πρόγραμμα σε πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ελληνική κοινωνία. Με την υγεία, την κοινωνική κατοικία, την παιδεία, το δημογραφικό. Είναι μια σειρά ζητημάτων τα οποία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την ελληνική κοινωνία πρώτης τους, γιατί εκεί επιφαινόμαστε και μετά με τους πολιτικούς φορείς. Αν δείτε στα πολιτικά προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Αύξηση μισθών αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, αύξηση μισθών αναφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, ότι την επόμενη μέρα θα συγκυβερνήσουν μεταξύ τους? Άρα το θέμα είναι πιο σύνθετο. Και αυτό να μου επιτρέψει ότι θα λυθεί το βράδυ των εκλογών και με τα ποσοστά των κομμάτων. Εμείς θα πάσουμε σαν κίνημα αλλαγής.
Εμείς, σαν Πασόξα Κίνημα Αλλαγής, ζητάμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Πιστεύουμε ακράδαντα από την εικόνα που έχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Λοιπόν. Κρατήστε το ότι θα μας το δώσει ο κόσμος και θα μπορέσουμε την επόμενη μέρα να βοηθήσουμε στην ανθρώπινη χώρα. Κυρία Δούση, ένα λεπτό έκαστος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ωραία. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σπάνας, να σχολιάσω το εξής, ότι προγραμματικά. Όσον με το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, αν διάβαζε το πρόγραμμά μας με προσοχή, θα καταλάβαινε ότι όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, την φορολόγηση των υπερκερδών, υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Ναι. Απλά να το θέσω αυτό, γιατί φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει διαβάσει το πρόγραμμά μας. Τώρα, πλάκα, μισό λεπτό. Γιατί δεν. Δύο λεπτά, κύριε Πάνα, γιατί το ξέχασα. Γιατί δεν καταθέσατε πρόγραμμα για τη Χρυσή Αυγή εσείς και σας κατηγορούν τώρα. Έχουμε καταθέσει την υπόμενο στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο τώρα. Ξέρετε κάτι, είμαστε προεκλογικά και τώρα πραγματικά ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο έχει υπερβαίνει το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Όχι, δηλαδή, νομίζω, επιτρέψτε μου, είναι θέμα δημοκρατίας. Ο φασισμός και η εγκληματικότητα καταπολεμείται και στους δρόμους, αλλά και μέσω των θεσμικών παρεμβάσεων. Προφανώς και σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη χθεσινή που ένας βουλευτής μας και υπουργός δέχτηκε επίθεση, δεν υπήρξε καμία καταδίκαση. Και κλείνοντας να πω, ευχαριστώντας για την πρόσκληση, αναφέρθηκε ο κ. Πάνας για την κοινωνική κατοικία ή για τη στεγαστική πολιτική. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η χώρα έχει από το Δεκέμβριο νόμο για τη στεγαστική πολιτική και για την κοινωνική κατοικία. Ήδη οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να μπαίνουν στα σπίτια μέσω του προγράμματος Κάλυψη, το πρώην εστία, και ήδη 20.000 νέοι από 25 έως 39 ετών έχουν κάνει το αίτημα προς τις τράπεζες για να αποκτήσουν στέγη. Μάλιστα. Προσέξτε, αυτό το κάνει, την κοινωνική κατοικία την κάνει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Κύριε Πάνα, κύριε Σταμάτη, για να δείτε ένα ζευγάρι. Τι σημαίνει προοδευτισμό. Εγώ θα το πω τώρα. Ξέρω ότι ένα ζευγάρι, νέα παιδιά, για να πάνε να νοικιάσουν ένα διάρρη κάπου στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, θέλουν 600 και 700 ευρώ. Δηλαδή το μισθό ενός από τους δύο, αν δουλεύει και δύο. Δηλαδή, εν ολίγης δεν μπορούν να ανοίξουν σπίτι. Να απαντήσω αυτό μέσω του προγράμματος σπίτι μου, έρχεται να δώσει την απάντηση. Σας λέω 20.000 νέοι άνθρωποι. Σπίτι μου και χάνεται ένας γέρακας κάθε χρόνο. Οι κατοικίες ενός γέρακα, για να μιλήσω για την δική μου περιφέρεια, χάνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, πληστηριασμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Πάνας στη Χαλκιδική. Η κυρία Μάγκη Δούση, υποψήφια εδώ στην Ανατολική Αττική. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ βεβαίως ο κύριος Πάνας. Ο Γιώργος Σταμάτης έχει την κοινωνική πολιτική, αλλά δεν θέλει σταυρό.